Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, Αριστονίκη μας. Χρόνια πολλά σε όλες μας. Σε όλες μας, σε όλες τις γυναίκες. Έχουμε συναντηθεί τώρα το πρωί για να γυρίσουμε την αυριανή Αριστοτρίτη, αλλά σου είπα να κάνουμε και έναν έκτακτο ευκαιρία για να μιλήσουμε για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Εγώ έχω την άποψη ότι δεν είναι καλή ιδέα να υπάρχουμε παγκόσμιες μέρες και ότι καθημερινά γιορτάζουμε και σεβόμαστε πρόσωπα και καταστάσεις. Όμως, επειδή γιορτάζεται η σημερινή μέρα και έχει αρχίσει να μας εύχεται ο κόσμος από το πρωί, θα ήθελα τις ευχές σου για τη μέρα της γυναίκας, να πω και εγώ μετά τις δικές μου. Λοιπόν, να έχουμε επιτέλους ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες εργοδότησης, ίσες ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα. Άλλαξαν οι καιροί. Έχουμε ξεφύγει από το πρότυπο του άντρα κουβαλητή και της πατριαρχικής κοινωνίας ιδεολογίας γύρω από το ότι η γυναίκα πρέπει να μένει στο σπίτι, η γυναίκα πρέπει να είναι με τα παιδιά, η γυναίκα είναι καλή μόνο για να φροντίζει, είναι καλή μόνο για να γεννάει και για να μεγαλώνει η παιδιά. Οπότε από τη στιγμή που η γυναίκα έχει βγει στο επάγγελμα και έχει αποδείξει και επιστημονικά, γιατί έχουμε πολλές γυναίκες ακαδημαϊκούς και που έχουν βρει πάρα πολύ έτσι, υπέροχα πράγματα, υπέροχες ανακαλύψεις. Αφού λοιπόν έχουμε αποδείξει ότι δεν κόβει το μυαλό μας μόνο για να μεγαλώνουμε παιδιά, αλλά κόβει γενικώς, τότε είναι ευκαιρία και η κοινωνία να το δει αυτό και να δώσει αντίστοιχες ευκαιρίες και στη γυναική επιχειρηματικότητα και στη γυναίκα πολιτικών και στη γυναίκα που θέλει να μπει σε επαγγέλματα που ενδεχομένως να είναι ανδροκρατούμενα και στη γυναίκα που πρέπει να έχει άποψη και να εμπλέκεται στα κοινά και να είναι ενεργή πολίτης. Λοιπόν, νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή που είμαστε πάρα πολύ μπερδεμένοι και το μπέρδεμα αυτό δεν έχει αφήσει μόνο έξω τους άντρες αλλά και τις γυναίκες. Και η φωνή μας σήμερα θα πρέπει να είναι προς εκείνη την κατεύθυνση. Ότι επιζητούμε και θέλουμε να έχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, αλλά και καθημερινά, κάποια γυναίκα είναι χαρούμενη, κάποια γυναίκα είναι λυπημένη, κάποια γυναίκα έχει φέρει έναν παιδί στον κόσμο και χαίρεται γι' αυτό, κάποια γυναίκα έχει φέρει ένα παιδί στον κόσμο το οποίο έχει σοβαρά θέματα υγείας και μπορεί να το χάσει και να πενθεί γι' αυτό, κάποια γυναίκα μπορεί να βιώνει αρμονικότητα στις σχέσεις της, κάποια άλλη γυναίκα μπορεί να δέχεται κακοποίηση και καταπίεση. Και θεωρώ ότι η σημερινή μέρα μπορεί να είναι μια μέρα γιορτής και για τους άνδρες, γιατί η θηλυκή πλευρά του καθενός από μας αξίζει και την αγάπη μας και τη φροντίδα μας, αλλά και την ενδυνάμωσή μας. Ο καθένας μας έχουμε μέσα μας ψυχολογικά και θηλυκή και αρσενική πλευρά, να διαφωνείς πες μου. Και η θηλυκή μας πλευρά έχει να κάνει με την ενσυναίσθησή μας, με τη συνδεσιμότητα μας, με τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Και το οφείλουμε στον εαυτό μας να καλλιεργήσουμε τη θηλυκή μας πλευρά και οι άνδρες και οι γυναίκες για έναν κόσμο πιο συναισθηματικά ευφυή, για έναν κόσμο όπως είπες πιο δίκαιο, πιο ισότιμο και έναν κόσμο πιο χαρούμενο. Είναι κρίμα να καταλαιπωρούμε εαυτούς και αλλήλους, να βγάζουμε τρελούς ανθρώπους επειδή ανήκουν σε ένα φύλο διαφορετικό από το δικό μας, να υποτιμούμε ανθρώπους, να εξασκούμε ψυχολογικό πόλεμο σε ανθρώπους επειδή ανήκουν στο γυναικείο φύλο ή έχουν ανεπτυγμένη τη θηλυκή τους πλευρά. Δεν είναι ντροπή να είσαι συναισθηματικός, συναισθηματική, δεν είναι ντροπή να είσαι αγαπητικός, αγαπητική και ενσυναισθητικός, ενσυναισθητική, αντιθέτως είναι πολύ μεγάλο προσόν. Θεωρώ ότι μπορεί αυτή η μέρα να είναι μια μέρα ενδυνάμωσης της θηλυκής μας πλευράς και της συναισθηματικής μας νοημοσύνης.
Αριστονίκη μου, το λέω και σε σένα, το λέω και στον κόσμο που παρακολουθεί. Απόψε στο κανάλι μας, στις 8, βγαίνει επιτέλους η πολύ αναμενόμενη συνέντευξη με τον δόκτωρα Γιάννη τον Μαμελετζή, ο οποίος είναι ένας Έλληνας επιστήμονας που εργάζεται για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τη γυρίσαμε χθες το βράδυ, 4 ώρες γυρίζαμε, βγήκε 3 ώρες και 8 λεπτά η συνέντευξη, είναι τεράστια, αλλά είναι εξαιρετική, πλήρως ενημερωτική σχετικά με τα εμβόλια κορονοϊού. Είχαμε βάλει στην κοινότητα ανάρτηση πριν κάποιες μέρες ότι θα γίνει με τον Γιάννη αυτή η συνέντευξη. Έχει απαντήσει σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις των ανθρώπων που έχουν υποβάλει στο κανάλι κάτω από εκείνη την ανάρτηση. Μας έχει μιλήσει για το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, μας έχει μιλήσει για τις μεταλλάξεις του ιού και το κατά πόσον καλύπτουν τις μεταλλάξεις στα εμβόλια κλπ. Ερωτήσεις πάρα πολύ κρίσιμες, myth-busting, επιστημονικός αλφαβητισμός, μια πλήρης και λεπτομερής εξήγηση και ενημέρωση. Δεν έχω ξαναδεί τόση πολλή πληροφορία μαζεμένη. Είναι 3 ώρες βίντεο. Όσοι ανησυχούν για τα εμβόλια, να το παρακολουθήσουν. Εγώ πάντως έτσι θέλω να αδράξω την ευκαιρία να ενημερώσω ότι χθες, που έκλεισα 6 μήνες μακριά από την Κύπρο, πήρα την απόφαση να δρομολογήσω την επιστροφή μου στην Κύπρο προς το παρόν και ο βασικότερος λόγος είναι να μην χάσω τη σειρά μου για τον εμβολιασμό. Γιατί θέλω οπωσδήποτε να θωρακίσω τον εαυτό μου και να συμβάλλω στην προστασία όλης της κοινωνίας από αυτήν την πανδημία για να βγούμε επιτέλους από αυτήν τη φύλακη. Αυτά. Σε περιμένουμε με ανοιχτή αγκαλιά. Yes. Φιλιά σε όλους. Γεια. Yeah.